Η σπουδή της περιφέρειας Πελοποννήσου με διαδικασίες fast track και χωρίς εισηγήσεις των υπηρεσιών να συζητήσει την 1η Δεκάτου 2017 και να υπερψηφίσει τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους υδάτινους πόρους στην Πελοπόννησο στοχεύει να αποκρύψει την κατεύθυνση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά και της σχετικής νομοθεσίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της που προωθούν την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού. Με κύρια γνωρίσματα, την επικέντρωση στα μέτρα ελέγχου της ζήτησης, την υπερκοστολόγηση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και της φτωχομεσαίας αγροτιάς, σύμφωνα με την κοινοτική αρχή της ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού κόστους στην τιμή του νερού, που είναι ένθερμα αποδεκτή από όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, την κραυγαλαία υποτίμηση της ανάγκης εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων με κατάλληλα έργα, ώστε να αξιοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι βροχοπτώσεις, κύρια της χειμερινής περίοδου, αλλά και της ανάγκης αξιοποίησης ενός μέρους από το πλεόνασμα της θερινής περίοδου πλούσιων σε νερά επιφανειακών υδατικών συστημάτων για την ενίσχυση ελλειμματικών υγροβιότοπων που τείνουν να εξαφανιστούν. Ο εμπλουτισμός των υπόγειων νερών αποτελεί και τον πιο ασφαλή και οικονομικό τρόπο σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εστίων ρήπασης για την ποιοτική ανάταξη των υπόγειων νερών. Οι παραπάνω κατευθύνσεις έχουν ενσωματωθεί πλήρως και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ψηφίστηκε προχθές. Εκπονήθηκε παράλληλα με τις μελέτες για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών, αλλά ανεξάρτητα από αυτές, πρόκειται για σκόπιμη παράληψη. Θα έπρεπε τα δύο σχέδια να αλληλοτροφοδοτούνται ως προς τα βασικά τους στοιχεία. Δράσεις, παραδείγματος χάρη, που έχουν να κάνουν με τον εμπλουτισμό των επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων, θα έπρεπε να συνδυαστούν με έργα ορεινής υδρονομίας, ταμιευτήρες ανάσχεσης, επιλογή θέσεων κατάκρισης και άλλα. Φυσικά και το αντίστροφο. Αυτή η στόχευση της περιφέρειας Πελοποννήσου για εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των νερών στην Πελοπόννησο είναι διαχρονική. Το 2011 υπέγραψε κρυφά μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΙΔΑΠ για τη διαχείριση των νερών στην Πελοπόννησο. Πριν 5 μήνες, με 14 από τους 51 ψήφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε την ιδιωτικοποίηση των νερών του Ανάβαλου με ΣΔΙΤ για το εργοστάσιο αφαλάτωσης. Πρόσφατα ψήφισε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα νερά του λεκανοπέδιου της Μεγαλόπολης, συμβάλλοντας στους σχεδιασμούς για το ξεπούλημα των λιγνητικών μονάδων, των ορυχείων, των τεράστιων εκτάσεων που έγινε λιγνητική εκμετάλλευση, μαζί και των νερών του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα. Στην προχτεσινή συνεδρίαση την 1η Δεκάτου 2017, με 14 ψήφους από τη γνωστή ομάδα των προσθήμων, συν μία ψήφο της κεντροαριστεράς, πήρε μία ακόμη απόφαση που προωθεί ξεκάθαρα την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των νερών. Αυτές τις στοχεύσεις θέλει να κρύψει ο κ. Στατούλης, γι' αυτό καταφεύγει στον ομό και πρωτόγονο αντικομουνισμό, όπως έκανε και στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι στο χέρι των εργαζομένων, των αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων της Πελοποννήσου με μια φωνή να απαιτήσουν κάτω τα χέρια από τα νερά στην Πελοπόννησο καμιά ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση, γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Κύριε Μπουρδέρη, στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είδαμε και ιδιαίτερη ένταση στην ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό μεταξύ Περιφερειακών Συμβούλων και της Περιφερειακής Αρχής και της παράταξης του κυρίου Τατούλη. Πράγματι, οι ενδοπαραταξιακές αντιθέσεις στην παράταξη του κυρίου Τατούλη, όσο περνάει το χρόνος και οξύνονται, γίνονται εντονότερες. Όπως ακόμα πιο σκληρές γίνονται και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους του αστικού συστήματος συνολικά. Είναι λογικό, όσο αποδεικνύεται ότι έχουν κοινή στρατηγική, όσο αποδεικνύεται ότι υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα, ανεβαίνουν οι τόνοι, οι γκρίνιες αντιπαραθέσεις για να κρύψουν αυτή την αντιπαράθεση. Όμως αυτός ο χαμός που γίνεται στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι νομίζω σαφέστατο ότι δεν μπορεί να κρύψει την απόλυτη ταύτιση όλων αυτών των παραγόντων, των φατριών, των προσώπων στο κύριο που είναι η υπεράσπιση και η στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής που εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουν μια απόλυτη σύμπλευση όλοι τους αυτό. Και
όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούν να το κρύψουν. Όλοι μαζί στηρίζουν τις εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουν την πολιτική που υπηρετεί το κεφάλαιο. Εντάξει, υπάρχει και μια γκρίνια εκεί πέρα, ποιος περισσότερο, ποιος λιγότερο.